Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα βήμα πίσω και να ξεκινήσω αυτή την ολιγόλεπτη ομιλία μου αναφερόμενος στο πολύ ωραίο, σε πολύ ωραίους δραματοποιημένους διαλόγους με τους οποίους ανοίξαν οι δύο εκλεκτοί έτσι, συμμετέχοντες αυτή την εκδήλωση. Έλεγε το πανό που σηκώσανε, ακόμη και το νερό στους ιδιώτες. Υπάρχει μία ταινία και σας καλώ να τη δείτε. Λέγεται «Ακόμη και τη βροχή». Είναι μια ισπανική ταινία ντοκιμαντέρ. Είναι διαθέσιμη ελεύθερα στο διαδίκτυο. Μιλάει για ένα κινηματογραφικό συνεργείο που βρέθηκε στη Βολιβία το 1999-2000 για να κινηματογραφήσει σκηνές από την ταινία, για να βγάλει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Κολόμβου και βρέθηκε να είναι πρωταγωνιστής μέσα σε κινητοποίησης ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Και υπάρχει μια σκηνή η οποία δεν ξεχνιέται. Μια σκηνή που δείχνει μια μάνα να προστατεύει μια σκάφη γεμάτη με το νερό της βροχής. Και τον ιδιωτικό στρατό της εταιρείας μαζί με το στρατό του δικτάτορα Μπάνζερ της Βολιβίας να χύνουνε τη σκάφη αυτή που έχει μαζέψει το νερό της βροχής, να σφραγίζουν τα πηγάδια γιατί δεν επιτρεπόταν ούτε καν το νερό της βροχής κάποιος να μαζέψει για να μπορεί με αυτό να ξεδιψάσει τα παιδιά του. Αναφέρομαι σε αυτό γιατί, όπως σας είπε σοφά η κυρία Πρόεδρος, η κυρία Καραμανόφ, αυτό που ζούμε στην Ελλάδα είναι ένα κομμάτι μιας παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας των τελευταίων 2-3 δεκαετιών. Δεν είναι αποκομμένο και δεν πρέπει να το δούμε αποκομμένο. Εκείνο το οποίο έγινε στη Βολιβία ήταν στο τέλος να υπάρξει συνταγματική κατοχύρωση της πρόσβασης στο νερό ως αναφέρετο ανθρώπινου δικαιώματος. Και στη συνέχεια το θέμα διεθνοποιήθηκε στο επίπεδο του ΟΗΕ, η Ειδική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά και Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, το 2002, του ΟΗΕ η Επιτροπή, αναγνώρισε επισήμως την πρόσβαση σε επαρκές και ασφαλές νερό ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και όρισε 4 βασικές προϋποθέσεις. Το νερό πρέπει να είναι επαρκές, πρέπει να είναι ασφαλές, πρέπει να είναι προσβάσιμο και πρέπει να είναι οικονομικά προσιτό. Ακόμη και η τιμή του νερού συνεπώς είναι μέρος αυτού του δικαιώματος και σωστά συζητάμε όταν μιλάμε για την προστασία του νερού, σωστά ένα από τα ζητήματα που βάζουμε και πρέπει να βάζουμε είναι η τιμή του. Το 2010 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε ένα ψήφισμα και παρακαλώ πολύ αυτό το ψήφισμα να είναι μια πηξίδα. Είναι το ψήφισμα 64/292 της 28ης εβδόμου του 2010. Δεν υπήρξε καμία ψήφος κατά. Ψήφισαν 122 κράτη υπέρ και 41 χώρες δήλωσαν αποχή. Είναι στενάχωρο να επισημάνει κανείς ότι ανάμεσα σε αυτές τις χώρες ήταν και η Ελλάδα. Γνωρίζουμε, θυμόμαστε ότι Απρίλιο του 2010 μπήκαμε στα μνημόνια. Ιούλιος του 2010 είναι αυτό το ψήφισμα. Κανείς δεν τόλμησε να ψηφίσει κατά. Υπήρξαν όμως 17 ευρωπαϊκές χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, το Ισραήλ, που απήχαν και δεν υποστήριξαν. Τι λέει αυτό το ψήφισμα? Αυτό το ψήφισμα έχει διπλή σημασία. Πρώτον, συνδέει το δικαίωμα στο νερό με την οικουμενική, με τα δικαιώματα που δίνει η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά Κοινωνικά Δικαιώματα του 1966, το ΙΕ, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, το ΙΕ, τη Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλληψη Φυλετικών Διακρίσεων, τη Σύμβαση για την Εξάλληψη όλων των μορφών των διακρίσεων κατά γυναικών, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Και καταλήγει λέγοντας, αναγνωρίζει το δικαίωμα σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό και αποχέτευση ως ανθρώπινο δικαίωμα απαραίτητο για την απόλαυση της ζωής και των υπολείπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.